Οπότε τι έχουν κάνει τώρα, όλο, άμα πάμε λίγο και δούμε λίγο την ιστορία, το πώς έγινε ο συνδικαλισμός και πώς παρισφρήσανε τελικά πάλι τα κόμματα που διαιρούν σε κομμάτια την κοινωνία και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό που βλέπουμε πλέον αποδεδειγμένα με τόσες απεργίες που έχουν γίνει τα τελευταία, θα μην πω πολλά χρόνια, να πω 30-40, να μην πάμε πιο πίσω. Τι βλέπουμε, ότι τελικά ελέγχουν και τους συνδικαλιστές, τα μεγάλα, τα πρωτοκρασά τα ονόματα, τα οποία αργότερα γίνονται βουλευτές, συνήθως. Όλος τυχαίως. Κομματόσκυλα δηλαδή συγκεκριμένα. Και στην ουσία τι κάνουν τώρα. Από τη μία σε απειλούν να μην κάνεις απεργία και από την άλλη οι ίδιοι δίνουν εντολή να γίνει η απεργία. Με αποτέλεσμα να είναι στη μέση ο εργαζόμενος, ό,τι δουλειά και κάνει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για καθηγητές, για εκπαιδευτικούς. Που για μένα κακώς ονομάζονται εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να λέγονται όλοι δάσκαλοι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν και μια αλφα μόρφωση και μπορούν να καταλάβουν, να νοήσουν τους νόμους και να αντιδράσουν ανάλογα. Σωστά. Άρα λοιπόν βγάζουμε και σαν συμπέρασμα ότι μετά από τόσα χρόνια ίσως δεν έχουν και αποτέλεσμα όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις και ίσως λειτουργούν μόνο σαν βαλβίδες αποσυμπίεσης. Μα κυρία Συντέλη, αν είχαν αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχε ο λόγος μετά από μια μεγάλη απεργία να ξαναγίνουν άλλες 15. Θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα και τελείωνε το θέμα. Το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο από όσο νομίζουμε. Δηλαδή, η απεργία στην ουσία είναι πέρα από την αποσυμπίεση που είπατε πολύ σωστά, είναι και ένα μέτρο να ελέγχουν τις αντιδράσεις. Και τη συμμετοχή. Και να μην γίνει το μεγάλο μπαμ. Και τη συμμετοχή. Και το διέρκει βασίλευε μέσα και όλα. Όλη αυτή η ανακατοσούρα που κάνουν είναι σαφέστατα προσχεδιασμένη. Και το ανακαλύπτει, το βλέπει ο καθένας.